στα 18 μου. 18 με 22, 4,5 χρόνια περίπου έπινα. Πριν μπω στην κοινότητα, έκανα διαχωρισμό. Δηλαδή, για μένα ήταν η πρέζα το ένα. Μετά ήταν το μαύρο, το πιο ελαφρύ για μένα ήταν το μαύρο, που εντάξει, ξέρω εγώ ότι δεν το θεωρούσα καν ναρκωτικό. Και ο τρόπος που το συζητούσα με ανθρώπους έξω, δηλαδή πολύ άνετα θα μου έλεγε κάποιος ότι πίνω μαύρο. Εγώ μαύρο δεν έπινα ποτέ, αλλά έκανα διαχωρισμό πάρα πολύ με την πρέζα και με την κοκαίνη. Και τα χάπια και αυτά. Δηλαδή για μένα η πρέζα ήταν το πρόβλημα. Και τα άλλα εντάξει, ας πούμε βγαίνω και για να διασκεδάσω, ας πούμε πίνω και έκσταση, κοκαίνη και εντάξει, ας πούμε δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή έτσι το είχα. Και έκανα διαχωρισμό πολύ. Σήμερα όχι, δεν τον κάνω. Δηλαδή για μένα όλα είναι ναρκωτικά, όλα δημιουργούν προβλήματα. Και από όλα πρέπει να προφυλάσσεις. Εγώ θεωρούσα ότι δεν έχω πρόβλημα. Δεν ήξερα καν τι θα πει κοινότητα, δεν τις ήξερα καθόλου. Δεν θεωρούσα ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσω το τι πίνω. Και η μητέρα μου ήταν αυτή που ψάχτηκε. Έχει αλλάξει η ζωή μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ πριν από 14 μήνες. Που πριν από 14 μήνες έλεγα ότι δεν έχω και πρόβλημα, ας πούμε, και δεν ήθελα καν να έρθω εδώ. Και ήμουνα και πολύ αντιδραστική και ζόρικα στην αρχή, δηλαδή δεν περίμενα και να μείνω. Αλλά την πάλευα την κάθε μέρα και σκεφτόμουν και τις ξεφτύλες που ζούσα στη χρήση. Και δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή η κοινότητα σου δίνει δύναμη, ας πούμε, και αυτό, να αντιμετωπίσεις τη ζωή χωρίς να σκέφτεσαι τη χρήση. Έβλεπα ότι δεν πήγαινε άλλο. Ή θα καθαρίσω ή θα τελειώσω δηλαδή. Θα είμαι εκεί σαν ναρκωτικά μια ζωή. Για τον Στέφανο η δύναμη σήμερα είναι η ομαδικότητα και τα κοινά σημεία με τους υπόλοιπους της ομάδας. Η χρήση τέλος πάντων είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι το πρόβλημα η χρήση, είναι αυτό που κουβαλάω εγώ μέσα μου και πώς μπορώ εγώ να βρω τη θέση μου σε αυτή την κοινωνία. Μπόρεσα μέσα σε αυτό το πλαίσιο να τα δω όλα αυτά τα πράγματα και να συνεχίσω να τα βλέπω. Κατάλαβα αρκετά σύντομα ότι με τα υπόλοιπα παιδιά εδώ πέρα είμαστε συνοδοιπόροι και συναγωνιστές. Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας, αλλά έχουμε κοινό πρόβλημα και κοινό αίτημα. Θέλουμε να φύγουμε από τις ουσίες και γενικά από οτιδήποτε μας κάνει να εξαρτιόμαστε. Έχω διαλέξει εγώ ίδιος. Βρήκα τη δύναμη μαζί με τα παιδιά που ένας είναι δίπλα στον άλλον. Και έτσι ανοίγουμε, δηλαδή στην κλειστή φάση που ήμασταν μέσα, ανοιχτήκανε πράγματα του καθενός τα προσωπικά, τα οποία δεν είχαν ανοιχτεί από ό,τι έχουμε συζητήσει ούτε στους ίδιους μας τους γονείς. Από το 2006 μέχρι και το 2000, από το 2005 μάλλον μέχρι το 2010 ήμουν χρήστης ουσιών, συγκεκριμένα ερωίνης. Τώρα θα μου πεις πως έμπλεξες εκεί. Δεν θέλει πολύ, παιδιά. Λίγο περιέργεια. Για μένα, στην περίπτωση τη δικιά μου, ήταν δεύτερη επιλογή οι φίλοι να μου το πασάρουνε, αλλά εγώ επέλεξα την περιέργεια. Ήθελα από μόνος μου να ξέρω τι εστί ηρωίνη. Και πιστέψτε με ότι παροτρύνω δηλαδή και παιδιά που ψάχνονται γενικά στη ζωή τους να μην επιχειρήσουν τέτοιες διαδρομές. Από την περιέργεια λοιπόν εγώ ξεκίνησα και έκανα χρήση ηρωίνης. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησα με χασίσι, με μαύρο. Λοιπόν, κόσμο στην ηρωίνη και η ηρωνία είναι ότι έλεγα ότι έβλεπα χρήστες ηρωίνης να παίρνουν τη μυτιά τους, ξέρω εγώ, και να έρχονται στην πλατεία μαστρωμένοι. Και έλεγα ότι wow, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να γίνω έτσι σαν κι αυτόν, δεν θα το δοκιμάσω ποτέ, θα πάω με τη ζωή μου μπροστά κτλ. Και είναι τραγική ηρωνία λοιπόν, γιατί κατέληξα κι εγώ να είμαι σαν κι αυτούς μετά από κάποια χρόνια. Και
δεν βρήκα μαύρο στην Ομόνοια και περιέργεια λέω άντε ας πάρω μια φορά να δοκιμάσω, ξέρω εγώ. Επόμενη μέρα ξαναπήγα. Και μετά από λίγο ξαναπήγα και με αυτά και με αυτά περάσαν 6 μήνες. Στους 6 μήνες λοιπόν λέω σταματάω, δεν πάει άλλο. Είχα αρχίσει και έχανα λίγα κιλά, λίγα τα κιλά. Γιατί στην αρχή σε κάνει να τρως, μετά από κάποιο διάστημα δεν θες να φας τίποτα. Πρέπει να έχεις μόνο αυτό για να κινηθείς, για να σηκωθείς από το κρεβάτι, να πας στην τουαλέτα, να βγεις έξω, να δεις φίλους, να μιλήσεις, να κάνεις. Άμα δεν έχεις το φιξάκι σου, τελείωσε, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, δεν μπορεί να κουνηθείς. Στην αρχή είναι ψυχολογικό, μετά γίνεται και σωματικό. Και βλέπω ότι είναι πολύ χάλια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά της ηλικίας μου που δεν έχουν δουλειά νιώθουν πολύ πεσμένοι και αυτό σημαίνει επιρρεπία και επιρρεπής σε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο οργανισμός να κάνει και μόνο από αντίδραση θα τα κάνει. Οπότε έχουμε να βοηθήσω παιδιά, πραγματικά το θέλω μέσα από την καρδιά μου. Είναι κρίμα και άδικο γιατί δυστυχώς η πολιτική μας δεν τους νοιάζει καθόλου, δηλαδή είναι, τους συμφέρει αυτό που γίνεται, γιατί σε συμφέρει να σε βλέπουν σαν ζώο, δηλαδή μαστουρωμένο όλη την ώρα, να μην σκέφτεσαι, να μην βλέπεις τηλεόραση, ώστε να μην βλέπεις όλα αυτά που περνάνε στην ουσία μέσα στη Βουλή και αυτοί να τα ψηφίζουν και να τα βάζουν μπροστά, να τα δουλεύουν. Και εσύ σαν ζώο να ψάχνεις τα λεφτά σου, να πάει να πιεις την ηρωίνη σου. Δηλαδή θέλουν να σε... Αυτοί συγκεκριμένα θέλουν να σε νοιάζει μόνο αυτό το πράγμα. Να έχεις τα λεφτά, να πάει να πάρεις τη δόση σου. Είτε να κλέψεις, είτε να... Οτιδήποτε. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να πούμε να αφήνουμε να πεθαίνουν τα παιδιά μας. Εγώ δεν έκανα οικογένεια, αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου τα... Τα βλέπω το μέλλον αυτού του τόπου και τι βλέπω, τι τους προσφέρουμε, απελπισία και να τα ναρκωτικά στα πεζοδρόμια παντού. Έχει δοθεί ένας μεγάλος αγώνας από το 2007 με πρωτοσέλιδα στον τύπο της πατρίδας πως ανοίγει το, είχαν φέρει τον πρόεδρο το κανά και τους λέει αύριο το πρωί έρχομαι και το ανοίγω γιατί είχαμε φτιάξει ήδη το νοσοκομείο τότε. Η είδηση τι σήμαινε για σένα? Για μένα τι σήμαινε? Σωτηρία όλων των τοξικομάνων. Γιατί εγώ το 10,5 ξεκίνησα το πρόγραμμα. 4,5 χρόνια είμαι στον ΟΚΑΝΑ τώρα. Πηγαίνω, έρχομαι 750 χιλιόμετρα τη βδομάδα. Προσέχ. Δηλαδή παίζω τη ζωή μου κοροναγράμματα. Βέβαια. Στο Ρίο. Πού είναι? Στο νοσοκομείο του Ρίου που έχουν ένα παράρτημα δίπλα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει η καθυστέρηση αυτή από το 7 τουλάχιστον επισήμα. Που εγκρίθηκε να έρθει εδώ το υποκατάστατο της ηρωίνης, θα είχαμε γλιτώσει τουλάχιστον το 95% των θανάτων δεν θα υπήρχε. Φανταστείτε τώρα, γιατί έχουν εξοντωθεί 3 γενιές μέσα σε 30 χρόνια. Η σχέση σου με την ηρωίνη ποια είναι? Καμία πλέον. Καμία πλέον. Όχι καν. Έχω απελευθερωθεί και από το... Το δίλημα, ρε παιδί μου, και να τη δω μπροστά μου δεν με απασχολεί καν. Ίσα προσπαθώ να ερμηνεύω και αν το δω στις ηλικίες μου, είναι κοροϊδία, απλά να μας κοροϊδεύουν. 20 ετής, 19 χρόνια, 20 χρόνια χρήση μας έφερε κατά τη σχεδόν ανάπηρους, έτσι. Εφόσον δεν πέθανα, γιατί οι περισσότεροι γενιά έχουν πεθάνει όλοι, σας είπα. Γιατί άμα υπήρχε το πρόγραμμα θα ζούσαν σήμερα πολλοί κόσμος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, λες, να ανοίξει αυτός ο σταθμός εδώ στον πύργο. Γιατί αυτό το έχω επαναλάβει και σε πολλές δημοσίες. Έχω ξαναβγεί. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Αλλά δεν ξέρω, δεν θέλει να τα ακούσει κανείς. Και ποιος έχει συμφέρον. Γιατί σαν δίωξη ναρκωτικών δεν υπερασπίζεστε το πρόγραμμα ώστε εγώ που είμαι χρήστης και άρρωστος να πάω να χορηγηθώ και να είμαι κύριος. Να είμαι κύριος για την κοινωνία και να μην μπλέκουμε εμπόρους και με οτιδήποτε, ώστε να ξεχωριστούν ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τα ναρκωτικά και τα εμπορεύονται με λίγα λόγια. Ναι. Δηλαδή δεν είναι άδικο να διώκεται και να πηγαίνει φυλακή ο άρρωστος και ο έμπορας με διάφορα παραθυρά και να την γλιτώνει. Ή έστω να μπαίνει για 5 μέσα 10 χρόνια φυλακή και να βγαίνει και να συνεχίζει. Καλά, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν σταματάει το εμπόριο.
Είναι, δεν είναι μέσο έμπορας. Και αν είναι ένας έμπορας, ξεφυτρώνουν άλλοι 10 από πίσω, σαν μανιτάρια. Το φαινόμενο της απαγόρευσης εξελίχθηκε σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε την απαγόρευση των οπιούχων και της κοκαίνης και των παραγόγων της και επιβλέθηκε με τον νόμο Χάρισον το 1914 στις ΗΠΑ. Η δεύτερη φάση αφορούσε την απαγόρευση του αλκοόλ. Επιβλέθηκε το 1920 και ατινάρουνε τον Δεκέμβριο του 1933, δηλαδή διέρχεσε 13 χρόνια. Η τρίτη φάση αφορούσε ειδικά την κάναβη, επιβλήθηκε με το Marijuana Tax Act το 1937 στις ΗΠΑ. Συζητάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα που σκοτώνει ανθρώπους και που κάνει κάποιους ανθρώπους τρομακτικά πλουσιότερους. Συζητάμε για το μεγαλύτερο τζίρο που γίνεται και με τη μεγαλύτερη μπίζνα που γίνεται στον κόσμο, μεγαλύτερη σε κέρδη και από το εμπόριο όπλων. Συζητάμε για το εμπόριο των ναρκωτικών. Το πόσο στα αλήθεια μας απασχολεί αυτό το πρόβλημα το έχουμε δείξει με μια πολιτική αδιέξοδη, κατασταλτική και απαγορευτική, ακριβώς στην πατέντα της ποταπαγόρευσης του Σικάγο και του Αλκαπόνε. Είναι ακριβώς της ίδιας ποιότητας το πρόβλημα. Η απαγόρευση, η ποταπαγόρευση, εξακόντισε τον αλκοολισμό στις ΗΠΑ σε τεράστια νούμερα και ποσοστά και όταν ήρθε, όταν έληξε, όταν άρθηκε η ποταπαγόρευση, έπεσε ο δείκτης του αλκοολισμού κάθετα σχεδόν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ότι το ένα φέρνει το άλλο από τα ελαφρά λεγόμενα οδηγεί στα σκληρά από μόνο σου, οδηγεί από το σύστημα και το παρακύκλωμα που λειτουργεί με τη μέθοδο της πυραμίδας. Για να βγάλω εγώ τη δόση μου πρέπει να βάλω άλλους 10 στο κόλπο και έτσι πολλαπλασιάζεται πυραμιδικά με προοδευτικούς ρυθμούς, με προοδευτική ανάπτυξη ο αριθμός των εθισμένων ανθρώπων που πολλοί λέμε τοξικομανείς, μερικούς από αυτούς, μια μεγάλη μερίδα από αυτούς, και γίνεται το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτή η κατεύθυνση είναι αδιέξοδη. Ο μόνος δρόμος είναι η αποποινικοποίηση. Η απαγόρευση εφευρέθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες στα εργαστήρια ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο και είναι ο αρχιδιακινητής ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο, διαχειρίζεται την κοκαίνη που παράγει από την κόκα της Κολομβίας και της Βολιβίας, διαχειρίζεται το όπιο και την ηρωίνη της Ταϊλάνδης, του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και όλων των άλλων χωρών. Αυτός είναι ο εφευρέτης της απαγόρευσης και αυτός είναι ο μεγαλοδιακινητής ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε την ευθύτητα και τη μαγιά και την τιμιότητα να το παραδεχτούμε και να το πούμε. Αυτός που εφήβρε την ποτοαπαγόρευση, εφήβρε, επινόησε και εφάρμοσε την ναρκοαπαγόρευση. Είμαι κάθετα ενάντιος σε κάθε είδος εξάρτησης, είτε βιολογικής, σωματικής, είτε ψυχολογικής. Γιατί εξάρτηση μπορεί να είναι και η ομάδα μου, εξάρτηση μπορεί να είναι και η τηλεόραση, εξάρτηση μπορεί να είναι και η θρησκεία μου. Η απάσταση αυτή η απαγορευτική είναι αδιέξοδη. Είναι Σικάγο, μαφία, Αλ Καπόνε. Συνήθως τα παιδιά το θεωρούν και μόδα, ότι απελευθερώνονται. Ένα παιδί 13-14 ετών, πού βρίσκει τα χρήματα να αγοράσει? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά δεν αγοράζει κανένα παιδί. Είναι όλα κερασμένα. Δεν έβρισκε τσιγάρο, τσιγαριλίκι και του έδωσαν κάτι άλλο. Δηλαδή ο προμηθευτής, αυτός που του έδινε, που του πουλούσε ινδική κάναβη, μετά από ένα διάστημα του είπε «Δεν έχω, αλλά έχω ηρωίνη». Έχει κάτι άλλο, που είναι, ναι, δεν κάνει κακό, δεν, όπως συνήθως λένε και όπως πλησιάζουν, δηλαδή λένε πώς μόνο ήξερε να κάνει την χρήση ή δεν την έκανε ενδοφλέβη. Του την κάναν τη χρήση.